Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης πως φάγαμε το γάιδαρο και πρέπει να κάνουμε απλά λίγο υπομονή ακόμα για να έρθει το εμβόλιο και μετά να επιστρέψουμε επιτέλους στην κανονικότητα δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου, μπορούν να κρίνουν. Οι σημερινές διαβεβαιώσεις σας έχουν την ίδια αξιοπιστία με τις τοποθετήσεις που κάνατε ένα χρόνο πριν στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2020. Τότε υποστηρίζατε πως η κατάσταση θα γίνει καλύτερη για τους εργαζόμενους, γιατί ο δείκτης οικονομικής αισιοδοξίας συνεχώς ανεβαίνει όταν στην Ευρώπη πέφτει. Αυτά λέγατε ένα χρόνο πριν, προ-κορονοϊού. Και τα λέγατε όταν η ελληνική οικονομία βρισκόταν ήδη σε επιβράδυνση. Τα λέγατε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε οικονομική στασιμότητα. Τα λέγατε παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις μας πως ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας όχι απλά δεν βελτιώνει τη ζωή του λαού, αλλά αντίθετα εκθέτει την οικονομία της χώρας πολλαπλά στις διεθνείς οικονομικές κρίσεις που έρχονται. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι δεν ξέρατε την κατάσταση, ότι απλά εσείς και το επιτελείο σας είχατε άγνοια, ότι μόλις είχατε αναλάβει και δεν γνωρίζατε την πραγματική κατάσταση ή ότι ακολουθείτε την περιβόητη γνωστή τακτική της καμένης γης. Αυτό κάνετε και σήμερα. Αναθεωρήσατε και πάλι τα οικονομικά στοιχεία της χώρας για τα προηγούμενα χρόνια σε μια προσπάθεια να ισχυριστείτε ότι για την κατάσταση της χώρας φταίνε μόνο οι προηγούμενοι. Παλιά μου τεχνικό σκηνό βέβαια. Τα ίδια λέτε όλοι σας. Τα ίδια έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια και το ΠΑΣΟΚ πριν, τα ίδια και η προκάτοχή σας της Νέας Δημοκρατίας. Όμως το κύριο είναι ότι ένα χρόνο πριν λέγατε συνειδητά ψέματα. Συγκαλύπτατε τις προβλέψεις της επιβράδυνσης της διεθνούς οικονομίας, της στασιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και τις αυτονόητες επιπτώσεις που αυτές θα είχαν και στην ελληνική οικονομία. Συγκαλύπτατε πως η εγχώρια οικονομία βρισκόταν ήδη σε υποχώρηση. Ουσιαστικά, οι διαβεβαιώσεις σας συγκάλυπταν τη νέα διεθνή κρίση υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου που πλέον είχε αρχίσει να εκδηλώνεται. Σε ολόκληρο τον κόσμο κεντρικές τράπεζες είχαν γυρίσει σε αρνητικά επιτόκια, το συνολικό χρέος αυξανόταν, μεγάλοι κλάδοι της οικονομίας διεθνώς βρίσκονταν σε κρίση, όπως οι αερομεταφορές. Και ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί. Οι διεθνείς προβλέψεις ανάπτυξης για το 2020 έκαναν λόγο για ισχυρή ανάπτυξη ουσιαστικά μόνο σε Ινδία και Βραζιλία, προβλέποντας πως ολόκληρος ο υπόλοιπος κόσμος θα παραμείνει σε στασιμότητα. Τελικά, η ίδια η διόγκωση του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου προειδοποιούσε για μια νέα, ακόμα βαθύτερη οικονομική κρίση, εάν και την ίδια στιγμή βέβαια δεν είχε ξεπεραστεί καν η προηγούμενη. Αναδεικνύοντας το γεγονός ότι δεν είχε καταστραφεί αρκετό κεφάλαιο την περίοδο 2008-2009. Και πριν αλέκτορα φωνήσε, η διεθνής οικονομική κρίση εκδηλώθηκε. Η εμφάνιση του COVID-19 και τα μέτρα διαχείρισής του ήρθαν να επιδράσουν πάνω σε μια οικονομία στην Ελλάδα και διεθνώς, η οποία βρισκόταν σε εξαιρετικά αδύναμη φάση, οδηγώντας στη μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική κρίση. Το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε στο 9 μήνο κατά 8,5%, ενώ το τρίτο τρίμηνο κατά 11,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη βύθιση του 25% την περίοδο 2008-2015. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας και κάποιος ειδικός αναλυτής για να αντιληφθεί πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να υπάρξει επιστροφή στο προ-κρίσης επίπεδο. Οι εκτιμήσεις της ισχυρής Ελλάδας του 2004 θρηματίστηκαν στην κρίση του 2008.
οι δικές σας εκτιμήσεις ένα χρόνο πριν, όταν εμφανιζόσασταν να διαγωνίζεστε με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα πιστωθεί την ισχυρή Ελλάδα του 2019, θρηματίστηκαν με την κρίση του 2020. Την ίδια ακριβώς αναξιοπιστία έχουν οι προβλέψεις σας σήμερα για την ανάκαμψη του 2021 που βάζετε μέσα στον προϋπολογισμό σας, που είναι και ανεδαφικός και αντιφατικός και ατεκμηρίωτος. Οι δικές σας προβλέψεις είναι οι μοναδικές που αναφέρονται σε μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, σε αντιπαράθεση με τις οικονομικές προβλέψεις όλων των διεθνών οργανισμών και την ίδια την κοινή λογική βέβαια. Χαρακτηριστικά, ο ΟΑΣΑ έκανε λόγο για μείωση του ΑΕΠ πάνω από 10% το 2020 και αύξηση της τάξης του 0,9% για το 2021. Γιατί είναι προφανές ότι ο τουρισμός το 2021 θα αυξηθεί λίγο σε σχέση με το 2020, αλλά θα αργήσει πολύ να φτάσει στα επίπεδα του 2019, γιατί η κρίση στην Ευρωζώνη συνεχίζεται. Είναι γνωστό ότι τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες έχουν πολλαπλασιαστεί και την χρηματοδότηση που κάνετε για τη διάσωσή τους πάλι ο ελληνικός λαός θα την πληρώσει. Είναι βάσιμες οι εκτιμήσεις για πάνω από 100.000 λουκέτα μικρών επιχειρήσεων. Ο κατάλογος των προφανών διαπιστώσεων που είναι ανακόλουθες με την πρόβλεψή σας για ταχεία επαναφορά στην κανονικότητα είναι τόσο μεγάλος που δεν γίνεστε πιστευτοί όταν ισχυρίζεστε ότι δεν τις βλέπετε. Αλήθεια, νομίζετε ότι κοροϊδεύετε τους εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους της εστίασης και του εμπορίου, ότι θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά τους με το τηλέφωνο? Είστε πραγματικά πλασιέ μεγάλων εμπορικών ομίλων και η πολιτική σας, αξιοποιώντας και την πανδημία, έχει δραστικές συνέπειες για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Για να λέμε την πραγματική αλήθεια, η πολιτική του Click Away είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστη. Η πολύμηνη καραντίνα θα έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σε λιγότερα χέρια τόσο το εμπόριο όσο και η εστίαση. Μοναδική ανακούφιση για τους χιλιάδες μικροεπαγγελματίες είναι η διαγραφή και όχι η προσωρινή αναστολή των χρεών. Συνήθως απαντάτε πως η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι το κύριο καθήκον της περίοδου. Μάλιστα. Όμως, αλήθεια, σε ποιον πάτε να ρίξετε στάχτη στα μάτια? Ο απίστευτος συνωστισμός στα σούπερ μάρκετ που λόγω μεγέθους δεν μπορούν να εριστούν, δεν συνιστούν εστία υπερμετάδοσης του ιού? Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που οι εργαζόμενοι για να πάνε στη δουλειά τους βρίσκονται ο ένας πάνω στον άλλο, δεν συνιστούν πρόβλημα υπερμετάδοσης του ιού? Τα εστιατόρια, τα οποία έχετε απαγορεύσει, λέτε ότι συνιστούν εστίας μετάδοσης του ιού. Αλλά οι δεκάωρες βάρδιες, όπου δεκάδες ή και εκατοντάδες εργαζόμενοι βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλον και χωρίς μέτρα προστασίας, δεν αποτελούν πρόβλημα? Και αναγκαστήκατε κατόπιν εορτής να παραδεχτείτε μάλιστα αυτό που σας λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι οι χώροι δουλειάς είναι η βασική εστία. Αυτό έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό γίνεται τώρα στη Δυτική Αττική. Σας καταθέτω και για τα πρακτικά τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στον τύπο της Κυριακής. Από το ριζοσπάστη είναι το συγκεκριμένο. Οι ουρές δεκάδων ή εκατοντάδων ανθρώπων στις εταιρείες ταχυμεταφορών που τις έχετε αφήσει να λειτουργούν παντελώς ανεξέλεγκτες και να δέχονται παραγγελίες πολύ πάνω από τη δυναμικότητά τους, δεν είναι πρόβλημα? Αλλά σας πείραξαν κάποιες κινητοποιήσεις των εργαζομένων που κι αυτές τις κάνουν συμβολικά, τηρώντας ευλαβικά όλα τα μέτρα προστασίας. Εκτός αν μας πείτε ότι η κούριερ είναι έξω, άρα δεν κολλάει ο ιός, όπως είπε ανερυθρίαστα ο υπουργός σας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το μεγάλο συνωστισμό των 6.000 αστυνομικών τη μέρα του Πολυτεχνείου, για να αντιμετωπίσουν μερικές δεκάδες και εκατοντάδες πολιτών. Εκείνων των αστυνομικών δυνάμεων που τους είχατε αναθέσει να διαλύσουν τις κινητοποιήσεις
που γίνονταν σε ανοιχτό χώρο και με όλα τα μέτρα προστασίας, όπως εσείς οι ίδιοι παραδεχτήκατε, όλα αυτά δηλαδή που δεν τηρούσαν οι δυνάμεις καταστολής και τους έβλεπε το Πανελλήνιο. Τέτοια και άλλα γελία επιχειρήματα που μόνο διάφορα ακροδεξιά φασιστοειδή παπαγαλάκια σας μπορούν να αναπαράγουν επιστρατεύσατε. Για να δικαιολογήσατε την κατάπτυστη απόφαση μνημείου αυταρχισμού για πρώτη φορά μετά το 1973 της απαγόρευσης συναθρήσεων άλλων τριών ατόμων σε όλη την Ελλάδα και το όργιο αυταρχισμού και καταστολής που ακολούθησε. Τι νομίζετε, ότι εσείς θα συνεχίσετε να νομοθετείτε ανενόχλητοι, αντιλαϊκά, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με fast-track διαδικασίες, θα μας γυρίζετε αιώνες πίσω και δεν θα κουνιέτε φύλλο? Όπως εσείς δεν αναστέλλετε το αντιλαϊκό σας έργο, έτσι και οι αγώνες των εργαζομένων δεν αναστέλλονται. Η μάσκα είναι μέσο προστασίας, δεν είναι φήμωτρο. Όντως χάνετε σταθερά, για να μην πω έχετε χάσει πλέον και την στοιχειώδη πολιτική αξιοπιστία. Συναγωνίζεστε πλέον σε αναξιοπιστία τον ΣΥΡΙΖΑ, που ο πρόεδρος του από τη μια μεριά προβάλλει συνενετικές λύσεις υπουργούς κοινής αποδοχής και από την άλλη προσπαθεί να συσπυρώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια με άσφαιρες φραστικές κορώνες μιας χρήσιμης τελικά αντιπολίτευσης. Τις ευθύνες σας για το αθεράκιστο σύστημα υγείας, την έλλειψη μέτρων προστασίας σε κρίσιμους χώρους όπως είναι οι χώροι δουλειάς, τα μέσα μεταφοράς αλλά και τα σχολεία που κρατάτε κλειστά, δεν μπορείτε να τις κρύψετε κάτω από το χαλί της προσμονής ενός εμβολίου για να βγούμε επιτέλους από αυτή την περιπέτεια. Χώρια που η ίδια η διαδικασία του εμβολιασμού για τον κορονοϊό με ένα νέο εμβόλιο για μια νέα νόσο απαιτεί ένα αναπτυγμένο δημόσιο σύστημα υγείας με επάρκεια σε προσωπικό για τον εμβολιασμό και όχι με μπαλώματα και μετακινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το εμβόλιο δεν μπορεί ούτε να κουκουλώσει ούτε να γιατρέψει τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, τη χρόνια εγκληματική πολιτική σας. Εδώ και μέρες χρησιμοποιείτε το ζήτημα των εμβολίων για να ενισχύσετε την αξιοπιστία σας. Όλη η δημόσια συζήτηση, οι ανακοινώσεις υπουργών, τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων αφορούν τα εμβόλια. Τότε θα έρθουν, τότε θα ξεκινήσουμε, έτσι θα ειδοποιηθούμε, έτσι θα το κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή εμείς έχουμε αναδείξει τους οξυμένους επικίνδυνους ανταγωνισμούς για τα εμβόλια, τις κόντρες των μονοπωλίων, αντί της ανάγκης συνεργασίας των κρατών και των ερευνητικών τους Ινστιτούτων. Έχουμε αναδείξει ότι πρέπει να είναι και ασφαλή και δωρεάν, ότι η ύπαρξή τους δεν ισοσκελίζει τις ελλείψεις σε δημόσια υγεία και άλλα σχετικά που είναι σωστά. Εννοείται πως είμαστε κάθετα αντίθετοι και εχθροί όλων αυτών των αντιδραστικών ανορθολογικών θεωριών που συσκοτίζουν μεταφυσικά το πρόβλημα, λαϊκίζοντας σε βάρος της υγείας του λαού. Τα εμβόλια είναι χρήσιμα εργαλεία της επιστήμης. Μπορούν να βοηθήσουν σε συνθήκες πανδημίας, θα πρέπει να γίνουν στον πληθυσμό μετά τους αναγκαίους ελέγχους, με βάση αυτά που θα πούν υπεύθυνα οι επιστήμονες γιατροί και όχι τα διάφορα συμφέροντα που θεό τους έχουν μόνο το κέρδος. Υπάρχουν όμως, ωστόσο, ορισμένα ερωτήματα τα οποία θέλουμε να θέσουμε εδώ μέσα. Για ποιους λόγους, για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε ο λαός να έχει τελικά πρόσβαση σε περισσότερα εμβόλια, που είναι και πιο φθηνά σε σχέση με αυτά για τα οποία έχουν υπογραφεί ή υπογράφονται συμβάσεις. Για ποιους λόγους δεν προχωρά το ζήτημα των θεραπείων και των φαρμάκων που κάποια φαίνεται να έχουν αποτελέσματα ανάσχεσης της νόσου. Τι ακριβώς προβλέπουν οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συγκεκριμένες εταιρείες και τις οποίες συμβάσεις έχει ζητήσει να δοθούν η ομάδα μας στο Ευρωκοινοβούλιο? Είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης το ακριβές περιεχόμενο αυτών των συμβάσεων? Και αν ναι, γιατί δεν έχει ενημερώσει τα κόμματα και τους αρμόδιους φορείς? Εφόσον ως κυβέρνηση λέτε, όπως άλλωστε σχεδόν όλοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ότι θέλετε να πετύχει ο μαζικός εμβολιασμός, γιατί δεν δίνετε το δικαίωμα
με ιατρική βεβαίως επιλογή, ο καθένας να κάνει το εμβόλιο που εκτιμά ο γιατρός του. Αν οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκινάνε από αναρθολογικές παραδοχές σαν τον προλαλίστατα ομιλητή, εδώ τον κύριο της ελληνικής λύσης, παραδοχές τέτοιες προκειμένου να αμφισβητήσουν τη δική σας αξιοπιστία και εδώ όπου τα λέμε σας βολεύουν αρκετά, υπάρχει όμως και η αμφισβήτηση που ξεκινά από υγιή βάση, από συγκεκριμένα υπαρκτά ερωτηματικά. Από τη βάση δηλαδή ότι σήμερα σε συνθήκες καπιταλισμού η υγεία, τα φάρμακα, τα εμβόλια είναι εμπορεύματα, από τα οποία πλουτίζουν βέβαια κάποιοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Και εδώ έχουν συγκεκριμένες ευθύνες και κυβερνήσεις, στις οποίες φυσικά και δικαιολογημένα και βάσιμα ο λαός δεν μπορεί να τους έχει καμιά εμπιστοσύνη. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι με ευθύνη του κράτους πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση του λαού, να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα μαζικού και δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, με την προϋπόθεση ότι θα λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση φυσικά όσον αφορά την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητά τους από τις διεθνείς και τις κρατικές αρχές. Όπως το παρελθόν, για παράδειγμα, με τη γρήπη ή τα 1N1, έτσι και τώρα συνιστούμε τον εμβολιασμό καθ' υπόδειξη του γιατρού για να προστατευθεί η δημόσια υγεία. Ο εμβολιασμός πρέπει να αποτελέσει συνειδητή πράξη και απαίτηση του ελληνικού λαού για να προστατέψει την υγεία του. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε πολύ καλά πως μέτρα για την πανδημία που λαμβάνεται έχουν ξεκάθαρο οικονομικό αποτύπωμα. Επιταχύνουν την καταστροφή δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να βρουν οι μεγάλοι όμιλοι χώρο ανάπτυξης στο εμπόριο, στην εστίαση, στον τουρισμό, στις μεταφορές. Η άμβλυνση των βαριών συνεπειών της κρίσης μέσα από τις κρατικές επιδοτήσεις δεν θα είναι απεριόριστη. Αλήθεια, για πόσο καιρό ακόμα θα μπορέσετε να συντηρείτε την πολιτική έστω αυτών των ισχώνων επιδομάτων προς τους εργαζόμενους και τους αυταποσχολούμενους που καταστρέφονται? Ήδη τα 800 μετατράπηκαν σε 534 ευρώ. Τα μόνιμα υποζύγια, ο λαός που συστηματικά εσείς και όλοι οι προηγούμενοι αντιμετωπίζουν σαν τον μοναδικό αιμοδότη της κατά τα άλλα εθνικής προσπάθειας του προϋπολογισμού, δεν αντέχουν να πληρώσουν παραπάνω. Η πολιτική μοιράσματος της φτώχειας εξαντλείται και φτάνεται σε τέτοιες αντιφάσεις που αν δεν ήταν τραγικές θα ήταν κομικές, νούμερα για επιθεωρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εξαγγελίας σας για επίδομα στους ανέργους επιστήμονες, κρύβοντας ότι σπάτε τον κουμπαρά και το επίδομα το πληρώνουν πάλι οι ίδιοι από τα αποθεματικά τους. Τώρα τους λέτε ότι ο κουμπαράς δεν φτάνει για όλους και τους ζητάτε να βάλουν οι ίδιοι κριτήρια. Ποιος θα πάρει το επίδομα και ποιος όχι. Προσπαθείτε να σπείρετε τον κοινωνικό κανιβαλισμό γιατί νομίζετε πως έτσι θα σταθείτε. Η στάση σας είναι τουλάχιστον ντροπή. Όσο για τους άνεργους, τι σας είπαμε? Ένα εφάπαξ επίδομα 600 ευρώ προτείναμε να δώσετε σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις και ακόμα και αυτό το αρνηθήκατε. Λες και θα έπεφτε έξω ο κρατικός προϋπολογισμός και θα φαλήριζαν τα κρατικά ταμεία. Σήμερα εμφανίζεστε ως διαχειριστής ενός μεγάλου επεκτατικού κρατικού πακέτου, το περιβόητο κονδύλι των 70 δις. Και σε μια πραγματικά σπάνια ηρωνία της τύχης, έχετε το ΣΥΡΙΖΑ να σας κατηγορεί ότι επειδή είστε νεοφιλελεύθερος δεν ξέρετε πώς να διαχειριστείτε τα μέτρα κρατικής παρέμβασης με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς βέβαια όπως εσείς κατηγορούσατε πριν το ΣΥΡΙΖΑ πως οι αιμονές του, οι αριστερές, δεν τον άφηναν να διαχειριστεί την περιοριστική, φιλελεύθερη, όπως λέγατε, οικονομική πολιτική της περιόδου όπως ακριβώς έπρεπε. Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Είστε και οι δύο κυβερνητικοί διαχειριστές των εκάστοτε προτεραιοτήτων και συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου και δεν έχετε απολύτως καμία αγκύλωση. Χρησιμοποιείτε το μείγμα διαχείρισης που χρειάζεται κάθε φορά
η καπιταλιστική εξέλιξη της περίοδου. Σήμερα η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς απαιτεί επεκτατική διαχείριση, φυσικά με ένα προσανατολισμό που είναι à la carte. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κρατικοί πόροι δεν θα πέσουν γενικά και αόριστα στην οικονομία, ούτε αυτά τα πακέτα συνιστούν κάποια προοδευτική φιλολαϊκή στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέτε. Βλέπουμε δηλαδή τι γίνεται με την Aegean, την Τράπεζα Πειραιώς και διάφορα τηλεοπτικά κανάλια. Θα στηρίξουν τον επαναπροσανατολισμό στην πανάκριβη πράσινη ενέργεια και στον λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό. Δεν έχουν στόχο να αναβαθμίσουν τη ζωή και το βιωτικό επίπεδο του λαού. Έχουν στόχο να στηρίξουν το κεφάλαιο. Το μόνο που θα μείνει για το λαό είναι πως θα κληθεί να πληρώσει το ύφασμα του κρατικού δανεισμού την επόμενη περίοδο. Το κρατικό χρέος έχει εκτιναχθεί πάνω από το 200% του ΑΕΠ και το πρόβλημα αποπληρωμής του γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Αλήθεια, αν τελικά πάρει μπρος η ανάπτυξη, πώς θα πληρώνει η εγχώρια οικονομία ένα κρατικό χρέος που θα παραμείνει πάνω από 200%. Όταν λόγω της ανάπτυξης τα επιτόκια θα αρχίσουν και πάλι να αυξάνονται και το κόστος αναχρηματοδότησής του θα πάρει πάλι τον ανήφορο. Δεν είστε ούτε εσείς ούτε η τάξη που εκπροσωπείτε αδαείς. Ξέρετε πολύ καλά τα προβλήματα. Ξέρετε τις εγγενείς αντιφάσεις, τα προβλήματα που έχει η ίδια η αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Γι' αυτό μονόδρομός σας είναι η επίθεση στην εργατική τάξη, η φθηνότερη εργατική δύναμη με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της πολιτικής σας για την ανταγωνιστικότητα και φαίνεται πραγματικά παντού. Ο προϋπολογισμός του 2021 και οι εκτιμήσεις για το πώς διαχειριστήκατε την κρίση του 2020 όπως καταγράφεται μέσα, είναι μνημείο αντιλαϊκότητας σε βάρος των εργαζομένων. Το 2020 η ισχνή φορολογία των επιχειρήσεων έπεσε σχεδόν στο μισό. Διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις, το μεγάλο κεφάλαιο καταβάλει μόλις ένα 5% των συνολικών κρατικών εσόδων. Το 2020 η φορολογία των επιχειρήσεων εμφανίζεται μειωμένη κατά 40%. Τι χρειάν άλλων μαρτύρων έχουμε για να δείξουμε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του προϋπολογισμού κάθε χρονιά, για να δείξουμε ποιος πληρώνει δηλαδή την κρίση. Για το 2021 ο προϋπολογισμός που κατατέθεται τι φέρνει? Έμεσους φόρους που φτάνουν το 56% των φορολογικών εσόδων, ποσοστό ακόμα μεγαλύτερο από το παρελθόν. Δραστική αύξηση της φορολογίας των εργαζομένων 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το 2020, που θα γονατίσουν τους εργαζόμενους που περιμένουν το 2021 για να πάρουν μια ανάσα. Τα αντιλαϊκά μαντάτα άλλωστε δεν περιορίζονται στον προϋπολογισμό του 2020. Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός σας έχει πια άλλο νόημα, όνομα. Δεν το λένε μνημόνια και μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, όπως τον λέγατε τα προηγούμενα χρόνια μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Τώρα το λέτε σχέδιο Πισαρίδη. Μάλιστα, στην προσπάθειά σας να εμφανιστείτε ως ο καλύτερος διαχειριστής της αστικής εξουσίας, κυριολεκτικά δεν μπορείτε να κρατηθείτε. Πρώτα λέτε ότι είναι διακομματικό κείμενο των ειδικών, μόνο και μόνο για να συμπληρώσετε πως ήδη υλοποιείτε τα μισά από αυτά που λέει. Ποιος είναι ο κεντρικός της άξονας? Μια επιμονή πως η γραμμή εξωστρέφεια της οικονομίας είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η χώρα, αυξάνοντας τις εξαγωγές τόσο στον τουρισμό όσο και στη βιομηχανική παραγωγή. Δεν είναι ανεμελιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέτε εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι απλά επιμονή στον ίδιο άξονα που οδήγησε τη χώρα σε μια νέα βαθύτατη κρίση. Ούτε είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης, όπως λέτε, από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει πλήρη ενσυναίσθηση της αποστολής που της έχει αναθέσει το κεφάλαιο, όπως πριν είχε αναθέσει σε εσάς. Τι λέει το σχέδιο Πισαρίδη? Μιλάει για μεγάλη μείωση του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων, που σημαίνει προλεταριοποίηση
αυτοαπασχολουμένων μικροεπιχειρηματιών που Ευρωπαϊκή Ένωση και ΣΕΒ μόνιμα κατηγορούν ως φτώχεια των εθνών. Και φυσικά μιλάει για κλιμάκωση της πολιτικής της φθηνότερης εργατικής δύναμης, δηλαδή κι άλλο μείωση του εργατικού εισοδήματος. Αλήθεια, γιατί κρύβεστε, γιατί δεν λέτε θαρετά στους εργαζόμενους πως αυτό που ονομάζεται φθηνότερη εργατική δύναμη είναι τελικά απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των καπιταλιστικών επενδύσεων. Τόσο γιατί οι επενδύσεις θέλουν κέρδη και τα κέρδη θέλουν φθηνή εργασία, όσο και γιατί ο ίδιος ο κεντρικός στόχος της έκθεσης, η σημαντική αύξηση των επενδύσεων από 12% στο 24% του ΑΕΠ, πώς θα γίνει αν δεν αυξηθούν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Και η αύξηση των κερδών ως ποσοστό του ΑΕΠ, πώς θα γίνει αν δεν μειωθούν οι μισθοί των εργαζομένων ως ποσοστού του ΑΕΠ. Αυτή είναι η πολιτική της έκθεσης Πισαρίδη. Πολιτική φθηνότερης εργατικής δύναμης με κεντρικούς άξονες στο νέο γύρο επίθεσης σε ασφαλιστικά δικαιώματα, την αύξηση της φορολογίας εργαζομένων για να ελαφρυνθεί το κεφάλαιο, την πρόθεση μεταρρυθμίσεων στο κράτος προς όφελος πάλι του κεφαλαίου, τη νέα μείωση των παροχών σε υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία για την πρόθεση των επενδύσεων αυτών. Λέτε σχεδόν την αλήθεια. Το σχέδιο Πισαρίδη δεν είναι διακομματικό κείμενο, είναι απλά υπερκομματικό. Αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις που όταν τις χρειάζεται η χώρα ψηφίζουν και ένα μνημόνιο. Η στρατηγική σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων μέσα και έξω από αυτή την αίθουσα πλην ΚΚΕ είναι πια τόσο πρόδειλη που χρειάζεται μεγεθυντικός φακός για να εντοπίσει κανείς διαφορές. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τις λέξεις όπως κρυβόταν ο Αλέξης του γνωστού παλιού τραγουδιού, γι' αυτό άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τόσο μεγάλες δυσκολίες να οικοδομήσει μια πιστική διαχωριστική γραμμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγετε συχνά πυκνά στα γνωστά βοθρολήματα της μικροπολιτικής που εκτοξεύεται ο ένας για τον άλλον για αποπροσανατολισμό του ελληνικού λαού. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ορκίζεστε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη στο περιβόητο Green New Deal. Έχετε δυστυχώς και εσείς τις αυταπάτες σας. Αλήθεια, νομίζετε ότι μπορεί πραγματικά να διαχειριστεί την υπερσυσσόρευση κεφαλαίου μια τέτοια λύση? Μερικά χρόνια το πολύ να δώσει. Συμφωνείτε επί της ουσίας στο χαρακτήρα του προϋπολογισμού, στην κατεύθυνση της φορολόγησης κατά των εργαζομένων, προς όφελος των ομίλων, με πελώριους έμεσους φόρους, με φοροαφέμαξη, εισφοροαφέμαξη εργαζομένων, επιθετικό κυνήγι της λεγόμενης φοροδιαφυγής των λαϊκών στρωμάτων, υπερπλεονάσματα για το λαό. Με μόνη αλλαγή που κάνετε να είναι λίγο στις αναλογίες. Η στρατηγική σας σύμπλευση για μείωση της φορολογίας, για μόνιμες φοροελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο είναι σταθερή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε πρώτος τις φορολογίες στα μερίσματα, δηλαδή τα κέρδη των μεγαλομετόχων, και η Νέα Δημοκρατία τη μείωσε παραπέρα. Γι' αυτό άλλωστε και όταν θέσαμε θέμα κατάργησης της συνταγματικής κατοχύρωσής τους με το άρθρο 107, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ το αρνηθήκατε αυτό, επιδεικνύοντας μάλιστα πολύ μεγάλο ζήλο. Συμπλέεται απόλυτα στη διάλυση των κοινωνικών δαπανών, χρησιμοποιώντας μάλιστα το ίδιο εργαλείο των στοχευμένων παροχών κατά της ακραίας φτώχειας και της ενοποίησης των παροχών σε μία. Δεν είναι κοινωνική πολιτική να μειώνετε τις παροχές βαφτίζοντάς τες όλες μαζί ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι συνειδητή απόπειρα εξαπάτησης που δεν θα περάσει τελικά. Συμπλέεται στον τομέα της υγείας επίσης. Για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το ΕΣΥ σήμερα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είστε τελικά συναυτουργοί. Οι δραστικές περικοπές που έγιναν την τελευταία δεκαετία έχουν την υπογραφή όλων όσων κυβέρνησαν τη χώρα. Ακόμα χειρότερα,
στα δήθεν ημνητικά λόγια του ΣΥΡΙΖΑ για τη σημασία της δημόσιας υγείας σε περίοδο υγειονομικής κρίσης, είναι μεταφρασμένη η δική του πολιτική αντίληψη για την υγεία. Μια λογική που θέλει τη δημόσια υγεία να αναλαμβάνει τα δύσκολα και να αφήνει την ιδιωτική να λειτουργεί, όπου το κέρδος είναι βέβαια πολύ ψηλό. Η πανδημία στη χώρα μας, όπου καθημερινά μετράμε χιλιάδες κρούσματα και νοσηλευόμενους, εκατοντάδες διασωληνωμένους και δεκάδες νεκρούς, ξεγύμνωσε την πολιτική σας στο χώρο της υγείας. Μια πολιτική την οποία όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις ακολούθησαν. Υποβάθμιση, εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος για χάρη κάποιων επιχειρηματιών της υγείας που ακόμα και μέσα στην πανδημία συνεχίζουν να θησαυρίζουν. Κανείς σας δεν μπορεί να εμφανίζεται ως αθώα περιστερά. Γιατί τα 10.000 κρεβάτια που καταργήθηκαν, τα δημόσια νοσοκομεία που έκλεισαν γιατί λέγατε ότι ήταν αντιπαραγωγικά, κοστοβόρα, τα κλειστά κρεβάτια μέδια χρόνια, η υποβαθμισμένη ως ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα, τα υποστελεχωμένα κέντρα υγείας και νοσοκομεία έχουν την υπογραφή όλων σας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. ΠΑΣΟΚ πριν και του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική σας διαμόρφωσε ένα υποβαθμισμένο, εμπορευματοποιημένο σύστημα στο οποίο δεν χωράνε δύο ασθένειες. Και ενώ το δημόσιο σύστημα καταραίει, όχι μόνο δεν παίρνετε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την πραγματική ενίσχυσή του, αλλά καταθέτετε και έναν προϋπολογισμό στον οποίο οι δαπάνες για την υγεία μειώνονται ακόμη περισσότερο. Τέτοια υποκρισία. Την ίδια στιγμή μπουκώνεται με πακτολούς επιδοτήσεων, ενισχύσεων τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, στο όνομα της σωτηρίας τους από τις συνέπειες της πανδημίας. Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη για το ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, πόσο βαθιά αντιλαϊκή είναι η πολιτική σας. Η υγεία του λαού δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή είναι η απέτηση των καιρών μας. Και κύριε Βαρουφάκη, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι στις κρίσιμες στιγμές προτείνετε πράγματα ηθελημένα ή άθελά σας, δεν έχει σημασία, που συντηρούν τον αποπροσανατολισμό από την πραγματική αιτία των προβλημάτων. Σήμερα βγήκατε και προτείνατε μια εξεταστική επιτροπή για το χρέος που θα εξετάσει την περίοδο από τη μεταπολίτευση και μετά. Το πιο απλό που θα μπορούσε να σας πει κανείς είναι γιατί από τη μεταπολίτευση και μετά και μόνο. Γιατί να παίξω παραδείγματος χάρη η περίοδος της Χούντας. Μάλιστα άκουσα και τον κύριο Βελόπουλο που έσπευσε πρόθυμα να στηρίξει την πρότασή σας. Γιατί να παίξω οι δεκαετίες και του 50 και του 60, με τα προνόμια που δόθηκαν τότε στο μεγάλο εφοπλιστικό και στο ξένο κεφάλαιο. Το κόμμα μας έχει πολιτική άποψη για όλα αυτά και πώς συνέβαλαν αυτά στην υπερχρέωση. Μπορούμε, αν θέλετε, να σας τη δώσουμε. Αυτή η πολιτική εκτίμηση είναι ζήτημα μιας εξεταστικής επιτροπής με τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και το ΣΥΡΙΖΑ όπως προτείνετε. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι άλλο. Είναι η ανυπόστατη, η αποπροσανατολιστική θεωρία ότι την καπιταλιστική κρίση και το χρέος τα δημιουργεί μια κακοδιαχείριση. Αυτή την πολύ βολική για το σύστημα και τις κυβερνήσεις του θεωρία ουσιαστικά υιοθετείται και με αυτή σας την πρόταση. Κυρίες και κύριοι, η καπιταλιστική ανάπτυξη την οποία οραματίζεστε θέλει συνεχείς θυσίες μόνο για τον λαό. Η αύξηση της παραγωγικότητας που θέλετε οδηγεί μέσα σε αυτό το σύστημα μόνο σε εκτείναξη της ανεργίας. Ακόμα και η έκθεση Πισαρίδη το παραδέχεται όταν λέει πως η εισαγωγή νέων τεχνολογιών αυτοματοποίησης θα οδηγήσει σε μείωση της απασχόλησης στη μεταποίηση. Σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η ουσιαστική καθολική μείωση του εργάσιμου χρόνου, χωρίς μείωση όμως των αποδοχών, ώστε ο χρόνος εργασίας να αντανακλά και την αυξημένη παραγωγικότητα. Αυτό το θεμελιακό πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει η ανάπτυξη που εσείς ευαγγελίζεστε, ακριβώς γιατί στην ουσία είναι έξω από την ίδια τη λογική του συστήματος που υπηρετείτε.
Η μείωση του εργάσιμου χρόνου μειώνει τα κέρδη, μειώνει την ανταγωνιστικότητα του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό και το αναπτυξιακό πρόταγμα του καπιταλισμού στη χώρα μας για την επόμενη δεκαετία έχει λοιπόν βαθιά αντιλαϊκό πρόσημο. Προβλέπει χαμηλούς μισθούς, συγκέντρωση της παραγωγής με καταστροφή μικρών επιχειρήσεων, διάλυση των όποιων κοινωνικών κατακτήσεων έχουν απομείνει, ολοένα και περισσότερα φορολογικά βάρη στους εργαζόμενους σε λαϊκά στρώματα. Η πολιτική σας σήμερα αποτελεί οργανική συνέχεια της πολιτικής που άσκησε τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μάταια να προσπαθεί να βγει και από πάνω, όμως μην έχετε και παράπονο. Σας άφησε και έτοιμη δουλειά, όπως για παράδειγμα τη δίθεν αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Και εσείς χτίζετε πάνω στην πολιτική του σημεοφόρου του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιοχή, στη συνεργασία με το Ισραήλ και διάφορα άλλα δίθεν δημοκρατικά καθεστώτα της περιοχής. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί πόσο γελίο έχει καταντήσει να ασκείτε κυρώσεις για έλλειψη δημοκρατίας σε διάφορα κράτη ανά τον κόσμο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως χώρα και παράλληλα να έχετε στενές συμμαχικές σχέσεις με κράτη που το πολιτικό καθεστώς τους ανήκει κυριολεκτικά σε μια οικογένεια που ασκούν άμεσα την εξουσία χωρίς ούτε καν τις τυπικές αστικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η πολιτική σας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μετατρέπει τη χώρα κυριολεκτικά σε μπράβο του ΝΑΤΟ. Μόνο που οι σύμμαχοί σας, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πανατολική, έχουν στενές οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Τουρκία και τα δίνουν όλα προκειμένου πάση θυσία να την κρατήσουν στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Πάνω σε αυτή τη βάση γίνονται και οι διαπραγματεύσεις και τα παζάρια και πάνω σε αυτή τη βάση παίζει η τουρκική κυβέρνηση. Βέβαια, σε αυτά τα παζάρια συμμετέχετε κι εσείς, όπως και οι προηγούμενοι, γιατί κορώνα σας έχετε δυστυχώς τη γεωστρατηγική αναβάθμιση, όπως λέτε, της άρχουσας τάξης, δηλαδή τη συμμετοχή της, εδώ που τα λέμε, στη μοιρασιά της Λίας, στην περιοχή, σε βάρος των πραγματικών όμως συμφερόντων του λαού. Γυρίσατε με άδεια χέρια από τη Σύνοδο Κορυφής και όλοι αυτοί που τους παρουσιάζετε ως εγγυητές της ειρήνης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν πράσινο φως στην επιθετικότητα του Ερντογάν, της τουρκικής κυβέρνησης. Οι δικαιολογίες ότι η απόφαση της Συνόδου Κορυφής αναμένει τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν στέκουν, αφού και οι Αμερικάνοι την ίδια στάση κρατάνε. Ανάλογα σχέδια και δικά τους συμφέροντα υπηρετούν. Η ανανέωση και ενίσχυση της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις, οι υπέρογγες δαπάνες για ανατοϊκούς εξοπλισμούς, η δέσμευση για αποστολή συστοιχίας πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Μάλι της Αφρικής μεγαλώνουν τους κινδύνους και για το λαό μας. Αξιοποιείτε μάλιστα την ένταση με την Τουρκία για να πείσετε ότι οι νέοι εξοπλισμοί είναι αναγκαίοι για την άμυνα, κρύβοντας ότι όταν μιλάμε για εξοπλισμούς, μιλάμε για μεγάλα επιχειρηματικά αλλά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Θέλετε να σας θυμίσουμε για παράδειγμα τις αντιδράσεις της Γερμανίας στην αγορά των γαλλικών φρεγατών με τα κέρδη των ομολόγων που η Ελλάδα θα έπαιρνε ως επιστροφή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξεχάσατε τους ανταγωνισμούς γύρω από την αγορά των Αμερικάνικων F-35 ή των Ευρωπαϊκών Eurofighter στο όνομα του να τονωθεί η Ευρωπαϊκή Πολεμική Βιομηχανία έναντι της Αμερικανικής ή τις συνατοικές αντιδράσεις που προκάλεσε πριν από μερικά χρόνια η προμήθεια των Ρώσικων S-300. Το κυριότερο όμως είναι ότι και αυτό το εξοπλιστικό πακέτο δεν έχει ως προτεραιότητα την άμυνα του λαού και της χώρας, την υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, στόχος του είναι να υποστηρίξει επικίνδυνους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής. Τον ίδιο στόχο υπηρετούν συνολικά και η δομή, η διάταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια γίνονται με αυστηρά νατοϊκά κριτήρια σε βάρος και των στρατευμένων παιδιών του λαού και της χώρας μας.
Για πείτε μας, ποια συμφέροντα υπηρετεί η συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ανατοϊκές αποστολές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, σε κράτη που ισοπεδώθηκαν από άλλες επεμβάσεις και όπου παραμένει αναμένη η φλόγα του πολέμου. Ποιανού συμφέροντα υπηρετεί ο σχεδιασμός να σταλεί ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο και να ενταχθεί στην πολυεθνική δύναμη περικύκλωσης του Ιράν, για την ηγεσία της οποίας διαγωνίζονται ΗΠΑ και ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Πώς ακριβώς υπηρετείται η άμυνα της χώρας με την αποστολή πολιτικού προσωπικού στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Μάλι, ως προπομπός της αποστολής και στρατιωτικών δυνάμεων. Ποια συμφέροντα υπηρετεί η συνεκπαίδευση με την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία σε σενάρια που προσομοιώνουν επίθεση σε στρατηγικές υποδομές του Ιράν. Ποια συμφέροντα υπηρετούν η μετατροπή στρατηγικών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών της Ελλάδας σε πολεμικά ορμητήρια των Αμερικανοατικών και η διαθεσιμότητα όλων των στρατοπέδων για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ όπως προβλέπει η Ελληνοαμερικάνικη Στρατιωτική Συμφωνία. Τι ακριβώς προσφέρει στην ασφάλεια του λαού μας η διάθεση κάθε χρόνο 2% του ΑΕΠ, δηλαδή δις ευρώ, για στρατιωτικές δαπάνες που αφορούν την εμπλοκή σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Τι ακριβώς υπηρετεί η αξιοποίηση αμυντικών βιομηχανικών υποδομών της χώρας, όπως τα ναυπηγεία και η ΕΑΒ, από αμερικάνικων και νατοϊκών συμφερόντων μονοπόλια, στο όνομα δήθεν της εξυγίανσης και της διάσωσης. Δυστυχώς, η οργάνωση, ο προσανατολισμός, υπηρετούν κατά προτεραιότητα νατοϊκό σχεδιασμό, εμπλέκει τη χώρα βαθύτερα σε επικίνδυνα σχέδια και ανταγωνισμούς με επώδυνες συνέπειες για την ασφάλεια του λαού μας, για κυριαρχικά δικαιώματα όπως δείχνουν και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους εξοπλισμούς. Η υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων προϋποθέτει απεμπλοκή από τέτοια ανατοϊκά δόγματα, από τέτοιους σχεδιασμούς, από αποστολές όλο τον κόσμο. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική υπεράσπιση και της ειρήνης και της ασφάλειας για όλους τους λαούς της περιοχής, θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της άμυνας της Ελλάδας. Το σύστημά σας σάπισε. Δεν μπορεί πια να ανταπεξέλθει στις στοιχειώδεις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Η εμπορευματοποιημένη υγεία χρεώνεται με εκατομμύρια νεκρούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η έλλειψη υποδομών υγείας για το λαό, οι λίγοι γιατροί, η έλλειψη μεθ, είναι η άλλη όψη της φθηνής και αναλώσιμης εργατικής δύναμης. Η εμπορευματοποιημένη εκπαίδευση απαιτεί τεράστιες δαπάνες για τη λαϊκή οικογένεια και γίνεται τελικά είδος πολυτελείας. Η διασφάλιση ποιοτικής διατροφής, ακόμα και μόνιμη στέγης, είναι όνειρο θερινής νυχτός για μάζες εργαζομένων και στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο εφιάλτης του καπιταλισμού για το λαό δεν είναι όμως, κατά την άποψή μας, μονόδρομος. Οι λαοί είναι αυτοί που παράγουν όλο τον κοινωνικό πλούτο. Δεν γίνεται να συνεχίζουν να μετράνε τις πληγές τους, να υπολογίζουν ποια ανάγκη θα θυσιάσουν για να θωρακίζουν τα κέρδη των λίγων του μεγάλου κεφαλαίου. Έχουν μπροστά τους και άλλη επιλογή. Μπορεί να διαλέξουν ένα άλλο δρόμο, ένα ριζικά δρόμο, αυτόν της κοινωνικοποιημένης ιδιοκτησίας, στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας. Μόνο σε αυτό το ριζικά διαφορετικό δρόμο, η άνοδος της παραγωγικότητας οδηγεί και σε μείωση του εργάσιμου χρόνου και σε αύξηση του ποιοτικού ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων. Μόνο αυτός ο ριζικά διαφορετικός δρόμος μπορεί να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες όπως τις ψηφιακές επικοινωνίες για να βελτιώσει τη ζωή του λαού σε αντίθεση με την ψηφιακή καταστολή που μας φέρνετε εσείς. Μόνο αυτή η ριζική αλλαγή πορείας μπορεί να εγγυηθεί πως τα νοσοκομεία θα έχουν μεθ, μαγνητικούς τομογράφους, δωρεάν φάρμακα, γιατί η υγεία και οι υποδομές της δεν θα είναι εμπορεύματα. Ο δρόμος που ακολουθείτε εσείς, όπως αποτυπώνεται και μέσα από το νέο κρατικό προϋπολογισμό, φέρνει περισσότερη φτώχεια, ανεργία, μαζί με εξαντλητικά ωράρια για όσους έχουν την τύχη να εργάζονται. Φέρνει νεκρούς από έλλειψη υποδομών σε νοσοκομεία, ψηφιακή καταστολή για να βγατίζουν τα κέρδη, πολεμικές εμπλοκές για τα συμφέροντα των συμμάχων σας. Το πραγματικά καινούριο δεν είναι
ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός του γερασμένου σάπιου συστήματος του καπιταλισμού. Η λαϊκή αγανάκτηση μπορεί να μετατροπεί σε οργή, σε λαϊκή ανάγκη που θα τον ανατρέψει τελικά. Το ξέρετε. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να σταματήσετε την κίνηση της ιστορίας προς το πραγματικά καινούριο και ελπιδοφόρο. Το ρολόι της ιστορίας ευτυχώς δεν είναι χαλασμένο. Μπορεί να καθυστέρησε λίγο, να έχασε προσωρινά το ρυθμό του, αλλά θα προχωρήσει.